Είμαστε, στηρίζουμε τέτοιες δράσεις. Ούτως ή άλλως είναι σε μια προσέγγιση που προσπαθούμε να κάνουμε για την περιοχή, ώστε να είναι αναγνωρίσιμη, ειδικότερα στα προϊόντα της ελιάς, η περιοχή της Θηρέα, η περιοχή του Πάρνα με τα προϊόντα της Καστανιάς. Έχουμε συνεργασίες ήδη ξεκινήσει και εμείς και με το Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο, με τη Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά. Έχουμε σκέψει να το διευρύνουμε κι άλλο, να κάνουμε κάποιες αναλύσεις για ισχυρισμούς υγείας σε προϊόντα, κυρίως στη χοντρολιά, στον κάστανο. Εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι χρειαστείτε για την υλοποίηση του προγράμματός σας. Ήδη έχουμε καταθέσει κι εμείς μαζί με Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά, πρόγραμμα για Εράσμους που πλάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα συνέδριο που είχαμε προχθές στον Άγιο Πέτρο για τη μετακινούμενη κοινοτροφία. Άκουσα και έτσι κάτι ευχάριστο. 6 κοινοτρόφοι παρακολούθησαν το Εράσμους πλάει. Ενώ λέει ότι την ώρα που πήγαν εκεί, λέει πού τα πήρα αυτά τα ρημάδια μαζί μου, συγγνώμη έτσι για την έκφραση, όταν γύρισανε πίσω και οι 6 αξιοποιήσανε αυτές τις γνωριμίες που κάνανε στην Ισπανία και στην Ιταλία και ήρθαν και χτίσανε επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες με βάση τα στοιχεία που μας δείξανε και βιώσιμες ήταν και πλήρως λειτουργίες. Ευχαριστώ. Ό,τι άλλο χρειαστείτε από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Ευχαριστούμε την κυρία Χριστιανά για την πρόσκληση που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Είμαι η Άννα Τσιρόλη, βιολόγος από το Τμήμα Φαρμακευτικής της Πάτρας και θα σας παρουσιάσουμε σήμερα τι κάνουμε εμείς στο εργαστήριο ερευνητικά, με διάφορα μηχανήματα που έχουμε στο εργαστήριο και πώς αυτά μπορούν να βρουν εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο. Αν θυμάστε και νομίζω βλέπω κάποιους ήταν την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει αρχές Ιουνίου και είχα έρθει μαζί με ένα μηχάνημα με μία φορτή συσκευή PCR και σας είχα δείξει πώς μπορούμε να απομονώσουμε οι ίδιοι το δικό μας DNA και ήταν νομίζω μία διαδικασία που σας είχε ενθουσιάσει όλους. Σας βλέπω. Ναι, και ήταν πάρα πολύ ωραία. Με αυτή λοιπόν τη συσκευή είχα έρθει. Όπως είπα, είναι μια φορητή συσκευή PCR. Νομίζω ότι την έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ καιρό. Και μέσα από αυτή τη συσκευή μπορούμε να απομονώσουμε DNA και να δούμε και να μελετήσουμε συγκεκριμένα γονίδια και αυτό μπορεί να βρει πρακτική εφαρμογή σε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς στο εργαστήριο και τα τελευταία έξι χρόνια το χρησιμοποιούμε στα σχολεία και πηγαίνουμε σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και τους δείχνουμε αυτό που σας είχαμε δείξει και το Ιούνιο από κοντά. Αλλά αυτό δεν βρίσκει εφαρμογή μόνο στα σχολεία, μπορεί να γίνει και στην παραγωγή και στις καλλιέργειες. Και αυτό είναι το καινούριο project που μαζί σε συνεργασία προσπαθούμε να στήσουμε και να ξεκινήσουμε, είναι το ECOSTEM, όπου με βάση αυτή την φορητή συσκευή PCR μπορούμε να απομονώσουμε συγκεκριμένα γονίδια που υπάρχουν από μικρόβια του εδάφους παίρνοντας δείγματα από το έδαφος και να ταυτοποιήσουμε τι μικρόβια υπάρχουν στο εκάστοτε έδαφος και με βάση αυτό να δοθούν συγκεκριμένες και εξατομικευμένες λύσεις για το ποια θα είναι η βέλτιστη παραγωγή, για το τι θα μπορούσε να αποτρεπεί από ασθένειες και πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα και το τι προσφέρει το έδαφος. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.